είναι σε αυτό το έργο και ποιος είναι ο δικός σου ρόλος. Και τελικά ποια θα ερωτευτείς, γιατί από ό,τι κατάλαβα πολλές γυναίκες υπάρχουν εκεί. Ναι, ναι. Όχι, όχι, κοίτα. Δεν ξέρω ποια θα ερωτευτώ. Την πριγκίπισσα, προφανώς. Και η άλλη πριγκίπισσα είναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω. Κοίταξε, έχει πάρα πολλές εκπλήξεις το πράγμα και έχει και πάρα πολλά έτσι περίεργα, κουνημένα πράγματα. Και με την Ελισάβετ, δηλαδή, την Κωνσταντινίδου θα γίνουν διάφορα πράγματα. Αλλά την Κατερίνα την Παπουτσάκη θα ερωτευτώ βεβαίως. Ο δικός μου ρόλος είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρουμε από πού έρχεται, ούτε πού πηγαίνει, ούτε ποιος είναι. Εμφανίζεται ξαφνικά και κάτι πριν είναι. Πριγκίπας δεν είναι πάντως. Δεν θα απαντήσω. Μην απαντήσεις. Θα το δείτε. Είναι πριγκίπας. Αλλά δεν ξέρουμε ιστορία, τι θέση έχει σιγά σε αυτό το βασίλειο. Αυτή όλη η ιστορία είναι ποια είναι η θέση του σε αυτό το βασίλειο που συναντάει και που εμφανίζεται ξαφνικά. Όπου ο βασιλιάς είναι ο Μποστατζόγλου. Ο βασιλιάς είναι ο Μποστατζόγλου, που είναι ο Ιάκωβος, που είναι έτσι όπως είναι, που έχει μια βασίλισσα η οποία είναι έτσι όπως είναι. Τον κάνει ό,τι θέλει. Την Ελισάβετ. Όχι, η μητέρα της Ελισάβετ είναι η βασίλισσα. Ποια είναι η μητέρα της Ελισάβετ όμως? Ποια ηθοποιός? Ναι. Λέγεται Σωρόκου και είναι από την Κύπρο. Α, και είναι από την Κύπρο. Είναι μια υπέροχη. Και η Ελισάβετ ηθοποιός. Είναι η αδερφή της Παπουτσάκη. Είναι οι δύο βασιλοπούλες, ας πούμε. Είναι δύο αδερφές, η Κατερίνα και η Ελισάβετ. Από τους ίδιους γονείς. Ναι, ναι, ναι. Είναι αδερφές. Εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Νίκο, σήμερα πες μου, περνάς καλά. Δεν είναι εδώ η Ελισάβετ. Μη σε εκνευρίσω. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ η Ελισάβετ. Όχι, μωρέ, πλάκα κάνουμε την Ελισάβετ, αφού την περιμένω κιόλας. Καλά, η Ελισάβετ. Σε 10 μέρες θα είναι εδώ. Πώς ζούμε την περιμένω να την τσιγκλίσω λίγο. Έμα ναι, γι' αυτό ζούμε. Αλίμονο. Για να την τσιγκλίσουμε. Μα όλο και να μην μας χαρίζεται. Εγώ αυτό περιμένω την ατάκα της. Θέλω να την πειράζω, να την τσιγκλάω και να αγχώνει. Ναι, 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 αυτό κάνει. Είδες αυτό το. Ποιος αυτός, ένα μηδέν. Ναι. Γέλασαν όλοι εδώ. Δεν θέλει, δεν της αρέσει, αλλά είναι πολύ αστείο. Είναι αστείο και νομίζω ότι το καταλάβει μόλις δει και εκείνη το επεισόδιο. Όχι, γιατί νομίζω ότι το έχει καταλάβει ήδη. Το ότι εσύ είσαι πιο χαλαρός και από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, δηλαδή με σοκάρει. Εντάξει, τώρα υπερβολές. Να κάτσω δίπλα σου. Ρε παιδιά, να σημειωθεί αυτή η μέρα. Δηλαδή, τόσα χρόνια τον ξέρω. Σπανιότατα μου έρχεται. Η Ελισάβετ με έχει αλλάξει. Η Ελισάβετ είναι τρομερή. Την αγαπάω πολύ την Ελισάβετ. Ποιος θα την αγαπάει την Ελισάβετ? Ενώ και πριν την γνωρίσω και τώρα που την γνώρισα, δεν γνωριζόμασταν προσωπικά, ξέρετε, δεν είχαμε σχέση. Την ήξερα ως ηθοποιό. Και είναι υπέροχη. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να δουλεύεις μαζί της. Εσύ έχεις ξαναβρεθεί στο χώρο της. Αυτό δεν το λες ακριβώς κωμωδία, είναι κομεντή, αλλά έχει τις στιγμές γέλιο. Τι μπορώ να σε σκεφτώ σε κάτι, σειρά. Ας πούμε, στο θέατρο, σε θυμάμαι σε ρόλους λίγο πιο. Φάουστ, ξέρω εγώ, το Ηρακλής και σε άλλα πιο ακόμα, ξέρεις τι εννοώ. Κοίταξε, εγώ τραγωδίες έχω κάνει κυρίως. Έχω κάνει όμως και τρεις κωμωδίες και νομίζω ότι ο καλύτερος μου ρόλος σε κωμωδία ήταν. Για θύμισέ μου. Δεν το έχει δει πολλοί κόσμος. Ήταν στο Βοιατζή το 5 Μολιέρος. Είναι ο καλύτερος μου ρόλος και επειδή μου το έχουν πει πολλοί και επειδή και εγώ το πιστεύω. Και εσύ, αφού το πιστεύεις, γιατί δεν είχες ξανακάνει μια απόπειρα σε κωμωδία? Θα σου πω. Γιατί δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί εσύ να θες, αλλά οι άλλοι να μην σε βλέπουν. Ή να μην τυχαίνει. Δεν βλέπουν τι βλέπεις κι εσύ και σου λένε, πού να χτυπήσω αυτή την πόρτα και να τολμήσω να πω. Όχι μόνο. Να πάμε σε κάτι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι γιατί πράγμα σε σκέφτονται οι σκηνοθέτες. Είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, σαν εσένα τώρα να σε σκεφτεί κάποιος. Ναι. Για δελτίο ειδήσεων. Ναι. Ας γελάσουμε τώρα έτσι πλατιά. Όχι, θα μπορούσες όμως να εσύ να το ονειρεύεσαι και να είσαι καλή και κανείς να μην το σκεφτεί. Μέχρι ότου εσύ το προτείνεις και η συγκυρία βοηθήσει να γίνει. Εντάξει, τώρα στην τηλεόραση βέβαια είναι πιο δύσκολο. Αλλά στο θέατρο δεν είναι και τόσο. Απλά σου μπαίνουν ταμπέλες και στο θέατρο, δυστυχώς. Και πού δεν μπαίνουν ταμπέλες? Δηλαδή σου λέει, αυτός είναι δραματικός. Μα αν παίζεις δραματικά ένα ρόλο, δεν είσαι καλός ηθοποιός. Τι είπα τώρα? Τι είπες, μωρέ Νίκο, λίγο. Εννοώ ότι η τραγωδία δεν παίζεται δραματικά. Πώς παίζεται? Αληθινά. Όπως και η κωμωδία δεν παίζεται κωμικά. Αυτό το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα το πεις αυτό στην Ελισάβετ. Μα γι' αυτό γελάς. Μα γι' αυτό γελάς. Ακριβώς. Δεν κάνεις εσύ. Δεν γελάς εσύ με τα αστεία σου. Άρα θέλω να πω, ο καλός ηθοποιός στην πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι η κωμωδία έχει φυσικά τα μυστικά της και βέβαια είναι πολύ δύσκολη.
Η κωμωδία. Είναι, ίσως και πιο δύσκολη από το. Είναι, φαντάζομαι, και από ό,τι λένε όλοι οι ηθοποιοί, κυρίως οι παλιοί μεγάλοι ηθοποιοί που το συζητάγαμε το θέμα αυτό με τους κωμικούς ρόλους. Και πόσο δύσκολο είναι, οι ίδιοι το λέγανε. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε πάλι στο σήμερα. Τώρα, αυτή τη χρονιά, που φαντάζομαι ότι γυρίσματα δεν κάνετε μόνο εδώ, κάνετε και στην Κύπρο αρκετά. Δηλαδή, έχεις πολλή μετακόμιση πάνω κάτω και ταξίδια. Στο θέατρο μπορείς να είσαι. Κοίταξε, μέχρι το Πάσχα ήμουν στο θέατρο, στο 1984 του Orwell. Κατέβηκε και τώρα είμαι μόνο εκεί. Δεν κάνω κάτι άλλο. Δεν σου λείπει. Όχι. Βρε, λες γι' αυτό να είσαι τόσο λες, πολύ. Το θέατρο να σου κάνει. Όχι. Καταραμένο θέατρο. Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω μήπως πραγματικά αυτό, επειδή για σένα είναι. Εννοείται ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό. Μήπως το παίρνεις τόσο πολύ σοβαρά που το ζεις.